Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Απολύτως ελεγχόμενη και εντός των φυσιολογικών ορίων κρίνεται από ειδικούς η έξαρση της εποχικής γρίπης στον πληθυσμό της Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια στιγμή σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές σε όλη την Ευρώπη για τον κορονοϊό. Τι μέτρα προφύλαξης προτείνετε, γιατρέ? Τι πρέπει να κάνουμε, αν υποθέσουμε ότι έχουμε και στη χώρα μας κρούσματα? Πρώτα απ' όλα να πούμε τι θεωρείται στη χώρα μας σήμερα, τι μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο κρούσμα. Ύποπτο κρούσμα θα θεωρήσουμε την περίπτωση, την εμφάνιση λίμωξη αναπνευστικού σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει έρθει στη χώρα μας και το τελευταίο διάστημα ήταν στην Κίνα και έχει εμφανίσει τα συμπτώματα εντός 14 ημερών από την αναχώρηση από την Κίνα. Γιατί λέμε ότι αυτός ο ιός, το μακρύτερο χρονικό διάστημα για να κάνει τα συμπτώματα είναι περίπου 14 ημέρες, ενώ συνήθως θα εμφανίζει περίπου σε 3-5 μέρες. Άρα λοιπόν τότε θα έχουμε ύποπτο κρούσμα. Μέχρι στιγμής είχαμε χθες, είπαμε, τη δοκιμασία αυτή με το ύποπτο κρούσμα, το οποίο τελικά αποδείχθηκε πως δεν ήταν μόλυνση από τον ιό. Δεν έχουμε ούτε ύποπτο κρούσμα και προφανώς δεν έχουμε ούτε και επιβεβαιωμένο κρούσμα. Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που συνιστούμε όλοι οι γιατροί να κάνουμε γενικά και την περίοδο του χειμώνα και έχει να κάνει με την εποχική γρήπη. Δηλαδή να τηρούμε τους κανόνες υγιεινής. Αερισμό των χώρων, πλήσιμο χεριών. Καλή υγιεινή. Πλήσιμο χεριών για περίπου 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι, σαπούνι και νερό, και αν υπάρχει δυνατότητα και στη συνέχεια με κάποιο αντισηπτικό, είτε αυτό είναι ενόπνευμα είτε είναι χλωροξιδίνη. Να αποφεύγουμε την επαφή με άτομα τα οποία γνωρίζουμε ότι νοσούν από λίμωξη αναπνευστικού, φτερνίζονται ή βήχουν, ειδικά αυτή την περίοδο. Μπορούμε να αποφύγουμε επίσης, καλό είναι, περιττές μετακινήσεις σε χώρους που είναι πάρα πολύ έντονος ο συνωστισμός. Πολλές χώρες, ξέρετε, αυτό το χρονικό διάστημα, λόγω και των κρουσμάτων αυτών που έχουν προκύψει, έχουν απαγορεύσει και ταξίδια στην Κίνα. Από την άλλη μεριά, να πούμε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν απαγορεύει τη μετακίνηση. Παρ' όλα αυτά, σαν μέτρο πρόληψης, πολλές χώρες έχουν απαγορεύσει ταξίδια και προς και από την Κίνα. Είναι μια περίοδος όπου χρειάζεται να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να μην προβαίνουμε σε περιττές μετακινήσεις, τήρηση κανόνων υγιεινής. Αν χρειαστεί αποφυγή και έχουμε συμπτωματολογία, καλό είναι να καταφεύγουμε στη λύση της εξέτασης και του γιατρού μας, ώστε αυτός να αποφανθεί αν τα συμπτώματα τα οποία έχουμε είναι συμπτώματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Και όχι απλά μια γρήπη. Ακριβώς. Απλά η αλήθεια είναι ότι θεωρώ, με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι στιγμής και σε άλλες χώρες, ότι το φλέγον ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί στη χώρα μας τουλάχιστον είναι το θέμα της γρήπης. Το ότι ο χρόνος μέχρι την απόσυρση των μονάδων λιγνίτη δεν είναι επαρκής για την απορρόφηση κονδυλίων για την ομαλή μετάβαση, υποστήριξε ο Δήμαρχος Κωνσταντίνας Μαλούτας. Η δήλωση του κυρίου Μαλούτα έγινε στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης της ΒΒΕΦ στην Κοζάνη. Το ότι ο χρονικός ορίζοντας που σταματά κάθε υφιστάμενη δραστηριότητα λιγνίτη στην περιοχή μας δεν είναι επαρκής για την απορρόφηση κονδυλίων και την ομαλή μετάβαση, υποστηρίζει ο Δήμαρχος Κωνσταντίνας Μαλούτας. Η δήλωσή του έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης της ΒΒΕΦ για την παρουσίαση αποτελεσμάτων του προγράμματος Δίκαιη Μετάβαση στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλούτα, η απολυμνητοποίηση πρέπει να συνδυαστεί και να είναι εξαρτημένη με τα έργα και τις πρωτοβουλίες που παίρνονται για τη διάδοχη κατάσταση. 23 σταματάει κάθε υφιστάμενη λιγνητική δραστηριότητα στην περιοχή και πάμε μέχρι το 28 και δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά με την πέμπτη μονάδα, την υποκατασκευή, την πέμπτη μονάδα του ΑΕΣ Πτολεμαΐδες. Άρα αυτό είναι το εξαγγελμένο, εν πάση περιπτώσει, μη εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχέδιο πολυλειτουργίας. Το δεύτερο το κομμάτι είναι η οικονομική διάσταση. Ακούσαμε περίπου πού θα κινηθούμε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Θωμά, σε τι πλαίσιο θα κινηθούμε. Νομίζω είναι καθαρό το ότι το νέο ζεστό χρήμα, δίκαιο ή άδικο, κύριε Μάντζερ, αυτό είναι υποσυζήτηση, χάρηκα που το αμφισβητούν και άλλοι. Τα ζεστά χρήματα από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι 300 εκατομμύρια. Όλα τα άλλα είναι δανειοδοτήσεις, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια άλλοι πόροι από τα περιφερειακά ή από το εθνικό πρόγραμμα. Τώρα, προφανώς νομίζω ότι στο καλάθι για τη χρηματοδότηση του Master Plan θα μπουν και άλλα πράγματα.
Φαντάζομαι ότι θα θελήσει η κυβέρνηση να βάλει και το κομμάτι του τοπικού πόρου, αυτό που χρωστάει μέχρι τώρα η ΔΕΗ στην περιοχή. Φαντάζομαι θα βάλει το 6% στο διοξείδιο του άνθρακα του φάμελου. Δυστυχώς αυτό είναι μόνο για το 18. Δεν πήρα είδηση να βγει για το 19 την κατανομή. Δεν βγήκε. Άρα το τι θα υπάρξει για το 19 είναι διερευνητέο. Υπολογίζω ότι κάτι θα βγει και από εκεί κρατάω την επιφύλαξή σας. Αυτό που είπατε, τι θα πάει στην. Είναι δήλωση του Υπουργού. Ότι θα βάλει 72% στον ειδικό λογαριασμό. Αυτό θα έχουμε, δεν θα παραδείξουμε. Αυτό αυτόματα σημαίνει μηδενισμό του εθνικού ταμείου τη μετάβαση. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Ωραία, θα το δούμε και αυτό. Δεν το είχα υπόψη μου, απλά λέω το σημειώνω. Όμως εδώ, άμα θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, πρέπει να βάλουμε και μια άλλη διάσταση. Το άρχισε να το συζητάει λίγο ο Τάσος, αλλά εγώ θα πάω και λίγο παρακάτω. Η περιοχή. Με δεδομένο το χρονικό ορίζοντα των λιγότερο από 4 χρόνια που σταματάει κάθε υφιστάμενη λιγνητική δραστηριότητα στην περιοχή, είναι δυνατόν να απορροφήσει τέτοιους πόρους που θα δρομολογήσουν την επόμενη κατάσταση. Στην Καστοριά θα συνεδριάσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας με την παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών. Θα περάσουμε να δούμε ποια είναι η ατζέντα της συζήτησης σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Δασταμάνη. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που θα θέσουμε. Να σας πω επιγραμματικά τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής των προέδρων των κοινοτήτων, όπου υπάρχει ένα σαφές θεσμικό πλαίσιο. Θα ζητήσουμε την επίλυση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων, ένα τεράστιο ζήτημα, με ένα αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο. Θα ζητήσουμε επίσης την απαλλαγή, την αποφυγή ανάληψης θέσεων ευθύνες λόγω υποχρέωσης των πόθεν έσχες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τους πολίτες στους διάφορους οργανισμούς, οι οποίοι όταν ακούν ότι είναι αναγκασμένοι να κάνουν πόθεν έσχες, δεν δέχονται. Ένα άλλο ζητούμενο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η δέσμευση προσωπικών λογαριασμών των προέδρων των δημοτικών επιχειρήσεων, χωρίς να φταίνουν σε τίποτα οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν αναλάβει κάποιος σήμερα μια επιχείρηση του Δήμου μας, οποιοδήποτε Δήμο, και έχει υποχρεώσεις, κατασχέσεις κτλ., πάνε προσωπικά δεσμεύονται και οι λογαριασμοί του Προέδρου, χωρίς να ευθύνεται σε κάτι. Άρα, εδώ θέλει νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν πάρα πολλά. Η ολοκλήρωση της προκήρυξης της 3K, το πρόβλημα των ΔΕΙΑΓ, όπου χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά προς τη ΔΕΗ. Υπάρχει ένα τιμολόγιο, χρεώνονται ΔΕΙΑ με οικιακό τιμολόγιο, αλλαγή του τιμολογίου, δηλαδή να γίνει αγροτικό το τιμολόγιο το ΔΕΙΑ. Θα ζητήσουμε αύξηση της χρηματοδότησης για την πολιτική προστασία, γιατί ειδικά στους ορεινούς δήμους υπάρχουν τεράστια ζητήματα, είτε λέγονται χιόνια, είτε λέγονται πλημμύρες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι στο 44-12 το νομοθετικό πλαίσιο για την εκπόνηση των μελετών, υπάρχει πρόβλημα, άρα εκεί θα πρέπει να υπάρξει κάποια νομοθετική ρύθμιση, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη ευκολία μελέτες. Γιατί χωρίς μελέτες, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν γίνεται τίποτα. Και ειδικά στο επόμενο πλαίσιο, ΕΣΠΑ να το πω κοινά, όλοι οι Δήμοι θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν θα έχουν ωριμότητα μελετών. Με το πρόγραμμα Φιλόδημος. Η υπόσχεση του κ. Υπουργού που τον είχα δει πριν από ένα μήνα περίπου ήταν ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό το πρόγραμμα. Ότι όλα θα τρέξουν κανονικά δηλαδή. Όλα θα τρέξουν κανονικά. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδέας πραγματοποίησε εκδήλωση ως τις Ιεράρχες. Ο μιλητής ήταν ο καθηγητής Θεολογίας Χρυσόστομος Σταμούλης. Η γιορτή αυτή είναι σχολική, αλλά παράλληλα είναι και χριστιανική. Σχολική γιατί οι τρεις Ιεράρχες ήταν άνθρωποι μορφωμένοι, δάσκαλοι, σοφοί και φημισμένοι ρήτορες και συγγραφείς. Χριστιανική γιατί ήταν και οι τρεις ευσεβείς Ιεράρχες, επιφανείς θεολόγοι. Τιμώντας τους τρεις Ιεράρχες, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εορδέας πραγματοποίησε στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας ομιλία εκδήλωση με θέμα «Πρόσληψη και αλλαγή. Το μυστήριο της μεταμόρφωσης στους τρεις Ιεράρχες». Ο μιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Χρυσόστομος Σταμούλης, καθηγητής της Δογματικής και Συμβολικής Θεολογίας του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Εορδέας. Του στην οικουμένη τακτήση δογμά
Γιατί περιμένουμε να ακούσουμε όμορφα, απλά και πρακτικά πράγματα για τους τρεις ιεράρχες. Εμένα μου έκανε εντύπωση, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ εχθές την ακολουθία του Εσπερινού, από τα πολλά εγκομιαστικά που είπε η Εκκλησία μας για τους τρεις ιεράρχες, ο λόγος ότι είναι μετά τους 12 τρεις Απόστολοι. Έχουμε τις Αποστόλους, αλλά τι είναι καθ' αυτού Απόστολοι. Για να τιμήσουμε τους τρεις ιεράρχες μας, αρκεί να μελετήσουμε την προσφορά τους και κυρίως να μιμηθούμε τη στάση και να κάνουμε στάση ζωή, τον τρόπο και το έργο τους. Σας συγχαρώ το Σύλλογο Εκπαιδευτικών για αυτή την όμορφη εκδήλωση και χρόνια πολλά. Θα πάμε λέει σε μια κοσμική συναυλία. Θα πει κοσμική συναυλία. Η Βυζαντινή μουσική ήταν κοσμική, την απόκοσμη είναι. Δεν φτιάχτηκε μέσα από κανόνες, μέσα από νόρμες. Υψηλής τεχνικής η Βυζαντινή μουσική. Η αρχιτεκτονική της εκκλησίας δεν είναι κοσμική, τι είναι. Τι είναι. Τι δεν έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Υπάρχει κάτι στον κόσμο που δεν έχει εκκλησιαστικό χαρακτήρα. Όλος ο κόσμος διακονεί τη σχέση. Εκτός αν θέλουμε να κατανοήσουμε μια εκκλησία στο περιθώριο της κοινωνίας. Αποκομμένη από την πραγματικότητα της ζωής. Και αυτή η αποκομμένη από την πραγματικότητα της ζωής στο τέλος είναι μια κλειστή γυάλα, χωρίς αέρα και φως, όπου τα πάντα μαραίνονται. Ας μην ξεγελιόμαστε. Χάσαμε τη σχέση με τον κόσμο. Τη χάσαμε. Ζούμε στην αυτάρκειά μας την εσωτερική και αυτή την αυτάρκεια την εσωτερική την ονομάζουμε κόσμος. Είναι ο δικός μας κόσμος. Έξω ο κόσμος καλπάζει. Αλλά ο Χριστός για να μιλήσει με τον κόσμο, για να συναντηθεί με τον κόσμο, έγινε κόσμος, έγινε ιστορία, έγινε σάρκα. Ο λόγος σάρξ εγένετο. Δεν στάθηκε απέναντι στην ιστορία. Έγινε ιστορία. Τι σημαίνει ιστορία. Μπήκε στον χρόνο και στον τόπο. Δεν πήγε στις γωνιές του κόσμου, αλλά στο κέντρο των πόλεων. Διαλέχθηκε, πάλεψε με αυτό που η σύγχρονη του εποχή και η θεσμική εκκλησία της εποχής του δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η εκκλησία θα μπορούσε να διαλεχθεί. Με τους πέρνες, τους τελώνες, τους φαρισαίους, προσλαμβάνοντας κάθε ετερότητα. Πάρα πολλοί, ξέρετε, ζητούν θαύματα. Έτσι. Ζητούμε εγγυημένη προφητεία. Κάνε μου θαύμα για να μου πεις ποιος είσαι. Και τότε εγώ θα σε πιστέψω. Μεγάς εξεταστής, Δοστογεύσκη. Λησμονώντας πως για να φτάσουμε στο θαύμα, πρέπει πρώτα να περάσουμε το διάλογό μας με τον ληστή, την πόρνη και τον τελώνη. Δεν πατάει κανείς πάνω στα κύματα χωρίς τον διάλογο με την εσχατιά του κόσμου, με τους ταλαιπωρημένους του κόσμου, με τους διαλυμένους του κόσμου. Ο Χριστός δεν ήρθε για τους σωσμένους. Αλλιώς θα έφτιαχνε κλαμπ, δεν θα έφτιαχνε εκκλησία. Γι' αυτό η εκκλησία στην πατερική σκέψη ονομάζεται πανδοχείων. Ξέρετε τι σημαίνει πανδοχείων, αυτή που δέχεται τα πάντα. Όταν μπαίνουμε στην εκκλησία βλέπουμε απέναντί μας την πλατιτέρα, δεν βλέπουμε τη στενότερα. Που χωράει τα πάντα, χωρέσε έναν Θεό. Και ρωτούσαν οι Ιουδαίοι της εποχής, μπορεί λέει μια γυναίκα να γεννήσει έναν Θεό. Και απαντά ο Άγιος Πρόκλος Χωστινούπολος, όχι λέει μια γυναίκα δεν μπορεί να γεννήσει έναν Θεό. Αλλά ένας Θεός μπορεί να γεννηθεί από μια γυναίκα. Ας αφήσουμε στην Εκκλησία να κάνει το θαύμα. Ας μην θέλουμε να κάνουμε εμείς τα θαύματα. Στις 5 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Κοζάνης. Στις ημέρες αυτές, ο Σύλλογος βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον Δήμο Κοζάνης για ένα επίδομα το οποίο αφορά μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων. Στις αρχές Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές από τον Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Κοζάνης για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η απόφαση πάρθηκε κατά τη σημερινή εκλογοπολογιστική συνεδρία του Σώματος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εκλογές να γίνουν στις 5 Μαρτίου, γιατί μεσολαβούν οι απόκριες και ξέρετε είναι μοναδικό γεγονός για την Κοζάνη οι απόκριες. Συνεπώς και θα πρέπει να γίνουν μετά τις απόκριες. Στην ερώτηση αν θα είμαι ξανά υποψήφιος, η απάντηση είναι όχι. Ναι, είναι η τελευταία μου θητεία.
Έχω ήδη κάνει 9 χρόνια, έχω υπηρετήσει το συνδικαλιστικό κίνημα. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει αυτά που μπορούσα, αυτά που μου αναλογούσανε, και είναι και κάποια στιγμή να έρθουν και κάποιοι άλλοι να αναλάβουν και να βοηθήσουν και αυτοί. Την ίδια στιγμή, τον προβληματισμό τους εξέφρασαν οι δημοτικοί υπάλληλοι για την έξαρση περιστατικών βίας εναντίον συναδέλφων σε πανελλαδικό επίπεδο. Αφορμή στάθηκε η δολοφονία πριν από λίγες ημέρες δημοτικού υπαλλήλου στο μαξοστάσιο του Δήμου Διονύσου. Πολλά είναι τα ατυχήματα τα οποία γίνονται στους κόλπους τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα τελευταία 2 χρόνια μετράμε περισσότερους από 40 νεκρούς και πάρα πολλούς σακατεμένους. Αυτό είναι αποτέλεσμα της περικοπής των ΚΑΠ προς τους Δήμους. Μειώνεται αισθητά το προσωπικό και αυτό έχει και τραγικά αποτελέσματα. Να σας θυμίσω το άγριο φωνικό που έγινε στο Δήμο Διονύσου όταν ένας συνάδελφος προϊστάμενος στο Δήμο Διονύσου σκοτώθηκε από έναν δημότη εμψυχρό με 3 σφαίρες στο κεφάλι. Εμείς ως οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα αυτά τα έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα πρέπει κάποια στιγμή η ΚΕΔΕ μαζί με το Υπουργείο και με την ΠΟΕΟΤΑ να πάρουν σοβαρές αποφάσεις. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όταν και η ζωή του υπαλλήλου δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι η καθημερινότητά του, δεν είναι και η καθημερινότητα του πολίτη. Τέλος, έγινε ενημέρωση για μια διεκδίκηση επιδόματος που αφορά μεγάλο αριθμό δημοτικών υπαλλήλων. Εμείς τώρα στο θέμα που παρουσιάστηκε το τελευταίο διάστημα είναι ένα επίδομα το οποίο λέγεται προβληματικής και απομακρυσμένης περιοχής, το οποίο ενώ το δικαιούμαστε δεν μπαίνει στη μισθοδοσία. Η Δημοτική Αρχή σε συζητήσεις που έχουμε κάνει, βρεθήκαμε μάλιστα επίσημα από τις 30 Σεπτέμβρη και το βάλαμε το θέμα, είναι θετική προς αυτό. Τώρα υπάρχει ένα κόλλημα από την υπηρεσία που δεν κάνει την καθάριση. Τέλος πάντων, με τον Α ή Β τρόπο αυτό θα λυθεί. Αυτό το επίδομα αφορά όλους όσους είναι στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και κατ' επέκταση εκτός σχεδίου πόλης. Εμείς έχουμε κάνει τα ανάλογα έγγραφα και προς την οικονομική υπηρεσία, έχουμε κάνει ανάλογα έγγραφα και προς την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου Κοζάνης, λέγοντας πως οι συνάδελφοί μας που είναι στους παιδικούς σταθμούς, στον Κρόκο, στην Κεσαριά κτλ. Το δικαιούνται αυτό το επίδομα. Δεν μας απάντησε ούτε η οικονομική υπηρεσία, ούτε η κοινοφελής επιχείρηση. Αυτά όμως όλα θα πρέπει να ξέρουν και οι συνάδελφοι και ο κόσμος, ότι όλα με τον Α ή Β τρόπο θα λυθούν. Παράρτημα του είναι για ΣΕ δημιουργήθηκε στην Φλόρινα. Για την σημασία της συγκεκριμένης δομής μίλησε από την ακριτική πόλη ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Τον ακούσουμε. Παράρτημα του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος θα λειτουργεί το επόμενο διάστημα στην Φλόρινα. Τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή. Το παράρτημα θα λειτουργεί από την επίβλεψη και του εργατοϋπαλληλικού κέντρου Φλόρινας. Η ίδρυση του συγκεκριμένου γραφείου στην πόλη μας αποτελεί μια σημαντική κατάκτηση για μας και δείχνει ουσιαστικά την έμπρακτη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας προς τους εργαζόμενους της περιοχής μας. Το Ινστιτούτο αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς της χώρας. Έχει αναπτύξει μια πλούσια δράση στους τομείς της επιστημονικής έρευνας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης, της διαβίου μάθησης και της τεκμηρίωσης των θέσεων και διεκδικήσεων των συνδικάτων. Με την υποστήριξη αυτού του επιστημονικού φορέα, τα συνδικάτα μπορούν να είναι δυναμικά παρόντα στο δημόσιο διάλογο με επιχειρήματα και θέσεις χρήσιμες για την κοινωνία. Ο στόχος μας είναι η διαρκή παρουσία σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ενός συνεχού διαλόγου για το καλό πάντα των εργαζομένων και των ανέργων των οποίων εμείς εκπροσωπούμε. Και νομίζω θα βοηθήσει εξαιρετικά τις δράσεις που πρέπει να αναπτύξουμε στο επόμενο διάστημα μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον, γιατί όλοι γνωρίζετε ότι η χώρα μπορεί να βγει και τυπικά από το μνημόνιο, αλλά δεν έχει σταθεί στα πόδια της, έχει σημαντικό δρόμο να κάνει ακόμη. Θα υπάρξουν πολλά, φοβάμαι, απρόοπτα, γιατί κάποια στιγμή και η εφορία περνάει, αυτή η ψυχική διάθεση που φαίνεται να καλυτερεύει, όταν δεις ότι οι δυσκολίες παραπλασιάζονται και στην περιοχή σας, οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, που λένε ότι είναι από τις προπαθήτριες στην ανεργία, υπάρχει στα πλαίσια και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Όπως γνωρίζετε, υπάρχει η απόφαση για την απολιγνητοποίηση σε όλη την Ευρώπη, την εξάρτηση δηλαδή από τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2050. Τα μεταβατικά διαστήματα είναι εξαιρετικά μικρά, άμα τα δούμε με γνώμονα τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις διαφοροποιήσεις που πρέπει να γίνουν στις παραγωγικές διαδικασίες, και γι' αυτό καλό είναι να προετοιμαστούμε. Και η αλήθεια είναι ότι τα συνδικάτα και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα ήταν πολύ σημαντική συμβολή των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων στο να συγκροτηθεί το περίφημο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, δηλαδή μετάβασης στη μετά τα ορυκτά καύσιμα εποχή. Γιατί μέχρι τότε πρέπει να πάρθουν και νέες αποφάσεις και να στηριχτούν οι τοπικές κοινωνίες, που κάτι το οποίο ήξεραν, κάτι το οποίο το θεωρούσαν δεδομένο, πλέον αρχίζει να καλύπτεται από καθεστώς αβεβαιότητας, και δεν πρέπει να είναι υπό καθεστώς αβεβαιότητας το μέλλον των είναι εργαζομένων και των γενεών που έρχονται από πίσω, που ξέραμε ότι στην περιοχή ο Λιγνίτης και γενικότερα ο τομέας ενέργειας ήταν κάτι το οποίο έδινε θέσεις εργασίας, έδινε προοπτική ζωή στον τόπο. Θα μείνουμε στην επίσκεψη του κ. Παναγόπουλου στην Φλόρινα. Ο πρόεδρος ΓΕΣΕ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην τρομολογούμενη απολιγνητοποίηση. Να τον ακούσουμε. Στο ρόλο που επιθυμεί και επιδιώκει να παίξει η ΓΕΣΕ στην μετάβαση στην τελειγνήτη εποχή στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρθηκε από την Φλόρινα, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, Γιάννης Παναγόπουλος. Σύμφωνα με τον κύριο Παναγόπουλο, τα όργανα της ΓΕΣΕ έχουν την τεχνογνωσία και τη θέληση να βοηθήσουν. Εμείς λέμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Δεν λέμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Γι' αυτό έχουμε το Ινστιτούτο, έχουμε τους επιστήμονες που μπαίνουν στην υπηρεσία των επιδιώξεων των εργαζομένων και των συνδικάτων τους, και θέλουμε με βάση τις μελέτες και τις έρευνές μας να μετασχηματίσουμε τη γνώση σε πρόταση, την πρόταση σε δράση, και νομίζουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να φέρουμε επιθυμητά αποτελέσματα. Επιπλέον, ο κύριος Παναγόπουλος αναφέρθηκε στο μέλλον της ΓΕΣΕ και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα. Αθλητική είναι η επόμενη είδηση. Ο προπονητής των μεικτών ομάδων νέων της ΕΠΣΚΟ, Ζάνης Γιώργος Καραγκιολίδης, παραχώρησε σύνδεξη στον Φλάς και τον Γιώργο Κατσίκα, και εκεί αναφέρθηκε στο μέλλον του ποδοσφαίρου στην περιοχή μας. Φέτος λίγο τα πράγματα καθυστέρησαν από την αρχή, γιατί η Ομοσπονδία δεν είχε αποφασίσει ποιες ηλικίες θα έχει στο πρωτάθλημα. Εκπονείται ένα καινούργιο πλάνο φέτος, δύο ηλικίες πιο κάτω από αυτό που είχαμε κάνει. Εμείς βέβαια, επειδή από πέρσι είχαμε ετοιμάσει, στην ουσία από το Μάρτιο και μετά είχαμε ετοιμάσει τις ηλικίες για το συγκεκριμένο πρωτάθλημα, και θα εξηγήσω τι γίνεται και με το πρωτάθλημα, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο ο όρος πρωτάθλημα. Βγήκαν εκτός δύο ηλικίες με πολύ καλούς παίκτες και καλά παιδιά, και χαίρομαι που τα βλέπω και συμμετέχουν και στο πρωτάθλημα τώρα και στο Α τοπικό. Εχθές συγκεκριμένα ήμουν στο γήπεδο Πάου Κύλου με την Ακαδημία του Ηρακλή. Είδα πάρα πολλά παιδιά να παίζουν που είναι γεννημένα το 2003, 2004 και 2005 είδα. Αυτά τα παιδιά βγήκαν εκτός γιατί θεώρησαν από την Ομοσπονδία ότι πρέπει να πάνε πιο κάτω στις ηλικίες, να δουν πιο μπροστά τα παιδιά και να μπουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να τους περιμένουν όταν πλέον γίνουν 15 χρονών, να έχουν μια καλύτερη εικόνα. Αυτό άργησε βέβαια να γίνει. Δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση από κάτω μέχρι να το κάνουν. Υπήρχαν πολλές σκέψεις, οι μικρές ηλικίες, η K12, μέχρι που να μην έχει και βαθμολογία. Τι γίνεται στο συγκεκριμένο τώρα? Έχει αλλάξει η δομή του. Θέλουν να δουν τα παιδιά. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο ποιος θα κερδίσει και ποιος θα χάσει. Θέλουν να δουν όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και εμείς είμαστε στη διαδικασία να τα μοιράζουμε και τα παιχνίδια, για να μπορέσουν όλοι που έρχονται να τα βλέπουν, να έχουν συμμετοχή όλα τα παιδιά. Αυτοί κρίνουν πώς θα πάει μέσω την παρουσία των ομοσπονδιακών προπονητών που έχουμε. Έχουμε κατευθύνσεις πώς ακριβώς πρέπει να το κάνουμε, τι πρέπει να παίξουμε και τι πρέπει να περιμένουμε από τα παιδιά που τα λέμε, που τους λέμε πώς ακριβώς πρέπει να είναι και πώς ακριβώς πρέπει να εκπαιδεύονται, για να είναι πιο έτοιμα στην ηλικία των 15 ετών. Εμείς το πρωτάθλημα, και έτσι όπως είναι η επικεφαλίδα, να το πω, είναι προεπιλογής εθνικών ομάδων. Δεν είναι δηλαδή να κάνουμε μία ομάδα η οποία θα κερδίσει την άλλη έψη και θα προχωρήσουμε και θα δημιουργήσουμε ένα στάτους και θα πάμε πιο πάνω. Βέβαια, μέσα από τη διαδικασία των παιχνιδιών, από τη στιγμή που εκπροσωπούμε και την έψη μας,
Μας ενδιαφέρει και το αποτέλεσμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά όχι τόσο στο αγωνιστικό, ό,τι έχει σχέση πώς μπορούμε να πάρουμε ένα παιχνίδι. Και σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν προβλήματα ανά την Ελλάδα, γιατί μιλάμε και μας ενημερώνουν. Και εμείς, σαν προπονητές, αυτό πρέπει να το δούμε. Πρέπει να αφήσουμε πιο ελεύθερα τα παιδιά. Εμείς προσωπικά το κάνουμε εδώ. Δεν μπαίνουμε τόσο περισσότερο να τους οδηγήσουμε στο να τους μιλάμε συνέχεια στο να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θέλουν να δουν τι σκέφτεται το κάθε παιδί σε αυτή τη διαδικασία. Η βάση τώρα για μας είναι τα 2008, τα οποία θα είναι 3 χρόνια. Βγήκε και μια οδηγία μετά από τα 2 παιχνίδια που κάναμε. Μας ενημερώσαν και μας είπαν ότι να κοιτάξουμε ένα ποσοστό να πάει 60-40, να πάρουμε και τη δεύτερη ηλικία, το 2007 γεννημένα. Και έτσι μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να φέρουμε και παιδιά που είναι γεννημένα το 2007, σιγά σιγά να είναι με τους πιο μεγάλους, έτσι και να τους αξιολογούμε από πιο μπροστά. Και είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση τώρα. Γι' αυτό έχουμε φέρει 10 παιδιά. Αυτά πλέον που βλέπω εγώ στο πρωτάθλημα, όχι εκείνο που κάναμε να έρθουν, γιατί πηγαίνουμε σε όλα τα παιχνίδια, βλέπουμε, μιλάμε με τους προπονητές, βλέπουμε πώς ακριβώς είναι, αξιολογούμε τα παιδιά και τα φέρνουμε στην προπόνηση. Δεν σας κρύβω ότι είμαστε μια ένωση που την παρακολουθούν πάρα πολύ στενά. Γιατί είναι γνωστό τη σπάση ότι έχουμε πολλές ακαδημίες και λειτουργούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι άνθρωποι που είναι στις ακαδημίες δουλεύουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, έχω διακρίνει εγώ στην περιφέρεια της Κοζάνης περισσότερο με τα γήπεδα, γιατί μπαίνουν, βγαίνουν πολύ γρήγορα τα παιδιά, ο χρόνος, ενώ από την πλευρά της Ορδέας έχουν τα γήπεδα τους όλοι, μπορούν να καθίσουν περισσότερες ώρες να κάνουν προπονήσεις στα παιδιά. Αλλά βλέπω ότι και η προσπάθεια γίνεται από όλους, και από τους λόγους, και από τους παράγοντες, και από τους προπονητές, ώστε να κρατήσουμε τα παιδιά, γιατί βλέπω ότι έχουμε και μικρό αριθμό, Γιώργο, παιδιών στο ποδόσφαιρο. Έχουν αναπτυχθεί πολλά αθλήματα, τα παιδιά έχουν σκορπίσει. Το κολυβητήριο Φερρυπίν παίρνει τα παιδιά από πολύ μικρά και είναι δύσκολο μετά να τα κάνει. Εμείς δεν παίρνουμε τόσο στη διαδικασία με τόσο μικρά παιδιά λόγω και των καιρικών συνθηκών. Θέλω να σου πω ότι πιστεύω ότι πρέπει και αυτά τα παιδιά που έχουμε να τα εκπαιδεύσουμε σωστά, να τα πιέσουμε και λίγο παραπάνω, δεν θα πάθουν τίποτα, για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Παντοπολείο Αυθεντικό. Βιολογικά παραδοσιακά προϊόντα. Προϊόντα για vegan και vegetarian. Και προϊόντα χωρίς γλουτένι. Στο Αυθεντικό θα βρείτε παιδικές τροφές, χειροποίητες πίτες και πίτες για vegan. Βιολογικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Τυροκομικά, αλαντικά και παραδοσιακά έτοιμα γεύματα. Λάδι δικής μας παραγωγής, όσπρια ντόπιων παραγωγών, βότανα και μπαχαρικά. Ακόμη φυτικά συμπληρώματα διατροφής και φυτικά καλλιντικά. Αυθεντικό στη διατροφή σημαίνει ποιότητα στη ζωή. Θα μας βρείτε στη νέα μας διεύθυνση, Λιουφιτρία, στην Κοζάνη. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος χειρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετόν ΑΕ. Κοζάνη. Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας. Από όλους εμάς εδώ στην τηλεόραση του Flash, καλό σας βράδυ.